Και κυρίως χαίρομαι με το θέμα που έχετε επιλέξει, διότι για να μιλήσεις για τη δημόσια διοίκηση και δεις τη σημερινή εποχή, τη μεταμνημονιακή, χρειάζεται ίσως να μιλήσεις για όλες τις θεωρίες περί κράτους, για όλους τους σταθμούς, τους ιστορικούς που πέρασε το κράτος φτάνοντας ως εδώ, και μιλάω για το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος, την αρχή της αντιπροσώπευσης κλπ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να δούμε την ιστορική του πορεία. Όμως, ό,τι και αν προσέγγιση και αν έχουμε, είτε είναι αυτή θεωρητική, είτε είναι πολιτική, είτε είναι τεχνοκρατική, νομίζω ότι είμαστε εντός θέματος, γιατί ακριβώς έχουν γραφτεί πάρα πολλά και έχουν η ανθρώπινη σκέψη έχει πιάσει όλες τις λειτουργίες του κράτους και άρα και της δημόσιας διοίκησης και μπορούν να είναι χρήσιμες σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση. Εγώ, αν και φαίνεται γενικό το θέμα, θα ήθελα καταρχήν να μιλήσω λίγο προσωπικά, με την έννοια ότι εμένα η πρώτη μου επαφή με το κράτος ήταν ως Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και θέλω να καταθέσω αυτή την εμπειρία που νομίζω ότι είναι πολύ αποκαλυπτική για το τι μπορεί να κάνει αριστερά στα σημαντικά ζητήματα και θα το εξηγήσω αμέσως. Το 2015, όταν στις πρώτες εκλογές δημιουργήθηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός ίδρυσε ένα καινούριο Υπουργείο, το οποίο ονόμασε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και ανέλαβα εγώ αυτό το χαρτοφυλάκιο. Αυτό το Υπουργείο υπαγόταν στο Υπουργείο Εσωτερικών, που ήταν η ομπρέλα, και από κάτω ήταν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όταν είχε στο νου του αυτό ο Πρωθυπουργός, ήταν για να φροντίσουμε για τους εκατομμύρια μετανάστες που ζούσαν στη χώρα μας, οι οποίοι δεν είχαν δικαιώματα, τους οποίους είχαν τεράστιες δυσκολίες να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, οπότε βρισκόντουσαν συχνά σε κέντρα κράτησης γιατί δεν είχε ανανεωθεί η άδειά τους, όπως επίσης και να κάνουμε ένα νόμο για την ηθαγένεια, ώστε τα παιδιά των μεταναστών δεύτερης γενιάς που φοιτούσαν σε ελληνικά σχολεία και είχαν γεννηθεί στη χώρα μας να έχουν πρόσβαση στην ηθαγένεια. Πράγματι ξεκινήσαμε με αυτό το σχέδιο και μετά από 2 μήνες έσκασε το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα. Έτσι λίγο αναγκαστικά λόγω του κατεπήγοντος τα ζητήματα του μεταναστευτικού και το πώς θα είχαμε μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική πήγανε λίγο πίσω γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Όταν λοιπόν ανέλαβα και σκεφτόμουν πώς θα ξεκινήσω, σκέφτηκα ότι επειδή το κράτος ανεξαρτήτως της ιστορίας τους είναι κυρίως κράτος δικαίου, που σημαίνει ότι το δίκαιο και το νόμο και άρα την νομιμότητα την έχει στον πυρήνα της λειτουργίας του, σκέφτηκα ότι έπρεπε να ξεκινήσω από εκεί. Πήρα λοιπόν το νόμο που ίσχυε τότε, ο οποίος είχε ψηφιστεί το 2011 επί Γεωργίου Παπανδρέου, τον 3908, τον αποκωδικοποίησα και είπα θα εφαρμόσω αυτό το νόμο που δεν τον εφάρμοζε ο Σαμαράς. Και τι έκανα, έβγαλα από τα κέντρα κράτησης όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί παράνομα. Και ήταν παράνομα διότι κόντρα στον νόμο που έκανε τις ρυθμίσεις και έλεγε ότι παραδείγματος χάρη ένας αλλοδαπός που είναι υπό απέλαση, εάν δεν συνεργαστεί η χώρα του, η χώρα καταγωγής του, δεν μπορεί να απελαθεί. Και ο νόμος προέβλεπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να απελαθεί ένας αλλοδαπός, του χορηγούμε καθεστώς ανοχής. Είπα λοιπόν πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που ενώ είναι υπό απέλαση δεν μπορούν να απελαθούν, μου είπανε στην Αμυγδαλέζα. Λέω γιατί στην Αμυγδαλέζα, ο νόμος λέει ότι τους παρέχουμε καθεστώς ανοχής. Ζήτησα λοιπόν μέσω του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να έρθει ένας κατάλογος με τους αλλοδαπούς που ήταν υπό απέλαση και τους κρατούσαν στα κέντρα κράτησης 1, 2, 3, 4. Πράγματι ήρθανε τα χαρτιά, τους απελευθερώσαμε και τους δώσαμε καθεστώς ανοχής. Μετά
Ρώτησα ποιοι άλλοι είναι μέσα στα κέντρα κράτησης, μου είπαν ασυνόδευτα ανήλικα. Είπα, αυτά δεν μπορούν να είναι τα ανήλικα σε τέτοια κέντρα κράτησης, γιατί ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Και στον 39.08 λέει ότι δεν κρατούνται ευάλωτες ομάδες. Ποιες ήταν άλλες οι ευάλωτες ομάδες, οι άρρωστοι, οι έγκυες γυναίκες και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν υποστεί βασανιστήρια στις χώρες τους. Βρήκα και αυτούς από τον κατάλογο και τους απελευθερώσαμε. Τρίτου, η κατηγορία ήταν οι μετανάστες, οι οποίοι ενώ ήταν χρόνια στην Ελλάδα, λόγω ανεργίας έχασαν το καθεστώς παραμονής τους, την άδειά τους, διότι δεν είχαν στην ανανέωση να προσκομίσουν την ασφάλισή τους σε κάποιον φορέα ως εργαζόμενοι. Και αυτούς τους ανθρώπους, παρόλο που μέναν χρόνια στην Ελλάδα, είχαν την οικογένειά τους εδώ. Είχαν διεύθυνση και κατοικία και αυτούς τους είχε ο κύριος Σαμαράς στην Αμυγδαλές. Αποδελτιώσαμε και τον αριθμό αυτών των ανθρώπων, διότι ο νόμος έλεγε ότι η προσωρινή κράτηση σε κέντρο κράτησης είναι το έσχατο μέσο, αφού προηγηθούν όλα τα προηγούμενα εναλλακτικά μέσα, που ήταν να περνάει από το αστυνομικό τμήμα, να δώσει μια εγγύηση, να δώσει το διαβατήριό του ώστε να μην διαφύγει κλπ. Και αυτό κάναμε. Στη συνέχεια είπα τι έγινε με τα παιδιά δεύτερης γενιάς. Το Συμβούλιο Επικρατείας θεώρησε ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος για την ηθαγένεια. Να φτιάξουμε ένα καινούριο νόμο. Πράγματι, με ανθρώπους που είχαν και κέφι και μεράκι και ειδίκευση και εμπειρία πάνω σε αυτό, φτιάξαμε ένα καινούριο νόμο για τη μετανάστευση, ώστε οι άνθρωποι αυτοί που αισθάνονται Έλληνες, που είναι Έλληνες, που δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα, δεν ξέρουν άλλη γλώσσα, δεν ξέρουν άλλα ήθη και έθιμα, γιατί είναι μικρά παιδιά που μεγαλώσαν εδώ και είναι σαν τα δικά μας παιδιά, να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Πράγματι, κάναμε αυτό το νόμο, ψηφίστηκε στη Βουλή τον Ιούνιο του 2015, δηλαδή μέσα σε αυτό το κρίσιμο εξάμηνο, και στη συνέχεια, μέσα σε αυτό που σας είπα ότι συνέπεσε να έρθει και το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα, αναζήτησα εκτός από την εσωτερική νομιμότητα που σας εξήγησα με το νόμο 39.08 του 2011, τη διεθνή νομιμότητα και ειδικότερα την ευρωπαϊκή νομιμότητα, που έλεγε ότι ο πρόσφυγας πολέμου είναι ιερό πρόσωπο, πρέπει κάθε χώρα στην οποία θέλει να μπει να του ανοίγει τα σύνορα και να του παρέχει άσυλο εφόσον το ζητήσει. Στη βάση λοιπόν αυτή εφάρμοσα τη Συνθήκη της Γενέβης του 1948 μαζί με την συνθήκη της, το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης και κατά γράμμα τηρήσαμε τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομιμότητα. Εγώ θεωρούσα ότι δεν θα καταφέρω με τις υπηρεσίες που υπήρχαν, που ήταν εκπαιδευμένες στο ρατσισμό, σε μια εχθρικότητα προς τον πολίτη, με ένα φόβο απέναντι στον ξένο, το διαφορετικό, ότι θα μπορέσω να διεκπεραιώσω αυτούς τους στόχους που σας τους είπα συνοπτικά. Έτσι άρχισα να τους μιλάω για το πώς πρέπει να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Τους εξήγησα, παραδείγματος χάρη στο λιμενικό, ότι η υποχρέωσή του είναι να σώζει τις ζωές στη θάλασσα όταν κινδυνεύουν. Διότι το λέει η Συνθήκη της Γενέβης και το λένε και δεκάδες άλλες συνθήκες, αλλά και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπα στους αστυνομικούς, που αυτοί ήταν οι πρώτοι που υποδέχονταν τους πρόσφυγες, ότι θα πρέπει οι αστυνομικοί να ξέρουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται εδώ με τη θέλησή τους, έρχονται για να αναζητήσουν ένα ασφαλές καταφύγιο, ότι δεν εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για να έρθουν εδώ να εγκληματίσουν, αλλά είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν για να σωθούν και άρα πρέπει να τους φέρονται όπως είναι, σαν άνθρωπο, ανθρώπους με αξιοπρέπεια, γιατί έχουν δικαιώματα και αυτά πρέπει να τους παρέχουμε. Και πράγματι, οι άνθρωποι που μιλούσαν για λαθρομετανάστες, οι άνθρωποι που είχαν ως κύριο μέλημά τους στις περιπολίες να συλλαμβάνουν μετανάστες ανάλογα με το χρώμα και το παρουσιαστικό, στο πλαίσιο της γνωστής επιχείρησης Ξένιος Δίας, του κυρίου Δένδια, έγιναν αμέσως διαφορετικοί. Πώς γίνεται λοιπόν να μπορείς να ασκείς μια αριστερή πολιτική με μια δημόσια διοίκηση που είναι προκατηλημένη στην χειρότερη περίπτωση και στην καλύτερη είναι αδιάφορη για την τύχη των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν κατάλαβα ότι ήταν βέβαια και οι συσχετισμοί
πολύ καλή, γιατί ήταν μια νέα κυβέρνηση, όλοι περιμένανε το νέο πολιτικό υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα είχαμε και άρα ήταν σε μια αναμονή ευχάριστη για το τι θα δουν. Και όλα αυτά και οι συσχετισμοί κοινωνικοί που υπήρχαν διαμόρφωναν ένα πολύ ευνοϊκό κλίμα. Όμως πραγματικά ήταν για μένα πάρα πολύ θεαματικό το γεγονός ότι ολόκληρη δημόσια διοίκηση, χωρίς εξαιρέσεις, σας το λέω πραγματικά, πάνω από το ωράριό τους, σε ατέλειωτες ουρές που υπήρχαν κυρίως στα νησιά, που έπρεπε να γίνει καταγραφή, που έπρεπε να γίνει ταυτοποίηση, να πάρουμε αποτυπώματα, να τα συλλέξουμε σε ειδικό αρχείο που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα διαβιβάσουμε στη συνέχεια σε όλες τις χώρες, να ξημερώνονται δηλαδή με ατέλειωτες ώρες γύρω από αυτά τα ζητήματα και να έχουν μια πολύ φιλική και ευγενική διάθεση απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Εκεί, ξέρετε, όπως εγώ προερχόμουν και από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά και πάντα ήμουνα σε μια διαρκή αναρώτηση αν πρέπει να αναλάβουμε ως αριστερά τη διακυβέρνηση ενός αστικού κράτους. Το είχα σαν ερώτημα στον εαυτό μου. Και εδώ βέβαια, ίσως, δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει και σαν τμήμα και σαν άνθρωποι εδώ να συζητήσουμε και τις θεωρίες περί κράτους, γιατί μετά από 4-5 χρόνια εμπειρίας νομίζω ότι θα πρέπει και να καταθέσουμε και το θεωρητικό μας λόγο για το τι θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κράτος και με ποια πολιτική μπορούμε πραγματικά να το οδηγήσουμε να εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Έτσι λοιπόν αυτή μου η εμπειρία με οδήγησε, που κράτησε 6 μήνες, με οδήγησε στην κρίσιμη φάση του μεγάλου συμβιβασμού, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε, του καλοκαιριού του 2015, να μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς κατάλαβα μέσα από τη δική μου προσωπική εμπειρία ότι μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία σημαντικά πράγματα που ούτε καν τα διανοείται, τα οποία είναι επιτρεπτά, δεν είναι εγκεφαλικές κατασκευές, ούτε ιδεολογική κατασκευή της αριστεράς. Ήταν μέσα στους νόμους και στις ευρωπαϊκές οδηγίες όλα αυτά και αυτό που έκανα ήταν να τις εφαρμόσω και μέσα από αυτό να θεωρήσω ότι πραγματικά το προσωπικό, το πολιτικό μιας αριστερής κυβέρνησης έχει την υποχρέωση να ανοίγει δρόμους, να καταθέτει και να ρισκάρει ζητήματα που μπορούν να ταρακουνήσουν συνειδήσεις, προκαταλήψεις και φοβίες, ώστε να μπορέσει πραγματικά να υλοποιήσει ένα έργο. Αυτό για μένα ήταν καταλυτικό και σας το εισφέρω, γιατί νομίζω ότι και οι περισσότεροι από εσάς που ίσως εργάζεστε σε κάποιους τομείς της δημόσιας διοίκησης, θα έχετε δει ότι με ποιους τρόπους κινητοποιείται ο δημόσιος υπάλληλος όταν βλέπει ότι κάτι αξίζει τον κόπο, όταν βλέπει ότι μια ολόκληρη κοινωνία είναι αλληλέγγυα, πόσο μάλλον ο ίδιος να γκρινιάξει για το ότι θα πρέπει να κάτσει να εργαστεί ίσως λίγο περισσότερο κλπ. Είπα αυτή την εμπειρία και θέλω να τη συνδέσω και να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, γιατί είπαμε για ένα δεκάλεπτο. Με τους ιστορικούς σταθμούς που υπήρξαν σε σχέση με το κράτος, με πρώτη ουσιαστικά έτσι ιστορική μεγάλη στιγμή, το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου βεβαίως, και εδώ θα πηγαίνω πίσω μπρος, στα χρόνια του νεοφιλελευθερισμού έχει υποστεί τεράστιες αλλοιώσεις, ρογμές. Θα έλεγα δε ότι πολλές φορές είναι σκιά του παλιού του εαυτού, γιατί το κράτος δικαίου χαρακτηρίζεται από μηχανισμούς αυτοπεριορισμού της ίδιας της εγγενούς αυθαιρεσίας του κράτους και ταυτόχρονα από εγγυήσεις που του επιτρέπουν στο πλαίσιο της διάκρισης των εξουσιών να λειτουργεί σεβόμενο όλες τις άλλες λειτουργίες του κράτους. Πράγματι, ανάλογα με τον εσωτερικό εχθρό που κάθε φορά ανακαλύπτουν οι ηγεμονικές δυνάμεις της Ευρώπης και της Ελλάδας αντίστοιχα, το κράτος δικαίου συρρυκνώνεται, αφαιρείται μεγάλη ύλη από το ίδιο και από τη δυναμική του και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πρώτος σταθμός
που το δοκίμασε σημαντικά ήταν η υπόθεση της τρομοκρατίας, η δίδυμη πύργη και το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που καθιερώθηκε μέσα από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις ενάντια στην τρομοκρατία, όπου εκεί, ποντάροντας το φόβο των κοινωνιών, το λογικό και έλογο φόβο των κοινωνιών από την τρομοκρατία, αναζητούσαν οι άνθρωποι τρόπους να αισθανθούν ασφαλείς. Και τότε έγινε το μεγάλο ρήγμα ανάμεσα στην ασφάλεια και στην ελευθερία. Διότι έγινε κυρίαρχη η ανάγκη της ασφάλειας και η ελευθερία υποχώρησε, γιατί αισθάνεταν ο κόσμος ότι δεν του τη στερεί κανείς, ενώ ότι την ασφάλεια του τη στερούσαν οι τρομοκράτες εν προκειμένου. Έτσι οικοδομήθηκε μια έκτακτη νομοθεσία, η οποία χωρίς πολλή συζήτηση κατάργησε βασικές εγγύησεις του κράτους δικαίου, όπως ήταν το τεκμήριο αθωότητος, όπως ήταν το τεκμήριο της ποινικής παραβατικότητας για να δικαστείς ή να υποστείς κάποιους περιορισμούς. Εδώ με βάση το φρόνημα ή και με την υποψία οι άνθρωποι διώκονταν. Και έτσι ήταν η πρώτη μεγάλη δοκιμασία που έγινε, παρόλο που όλη αυτή η θεωρία της ασφάλειας μέχρι τις μέρες μας δεν προσέφερε καμία ικανοποίηση στους πληθυσμούς. Διότι αυτό το οποίο ήταν ένα σχήμα τεχνητό για τις κυρίαρχες δυνάμεις για να επιβάλλουν στις κοινωνίες το φόβο και την υποταγή, δεν περιλάμβανε μέτρα για τον άνθρωπο που θα τον ληστέψουν στο σπίτι του, για τον άνθρωπο που θα τον κλέψουν στο δρόμο. Όλα αυτά τα προβλέπει και τα προέβλεπε το κράτος δικαίου και το ποινικό μας σύστημα. Σε αυτά δεν προσέθεσαν τίποτα, απλώς απομόνωσαν έναν εχθρό. Το ίδιο κράτος δικαίου λοιπόν έκανε το ίδιο με τους πρόσφυγες που αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Διότι το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, των οποίων ο θρίαμβος ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τα εκατομμύρια νεκρούς, όπου είπε η ανθρωπότητα ότι τέρμα ο πόλεμος, ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο και ο ανθρωπισμός και τα δικαιώματά του. Βεβαίως, επειδή αυτά τα δικαιώματα τα παρέχει κάθε κράτος μέσα στα όρια της δικής του εξουσίας. Δηλαδή, μέσα στο εθνικό κράτος υπάρχουν οι μηχανισμοί που παρέχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι εκτός από αυτό το κράτος. Όταν λοιπόν είπανε ότι ο κάθε πρόσφυγας δικαιούται άσυλο, αυτό έπρεπε κάπου να το ζητήσει ο πρόσφυγας και κάποιος να του το δώσει. Μέσα στα όρια του κράτους. Δεν υπάρχουν οικουμενικοί μηχανισμοί που να προστατεύουν τα δικαιώματα. Και έτσι έγινε αντιληπτό όταν κάποιοι που δεν είχαν καμία άλλη ιδιότητα εκτός από την ανθρώπινη. Δεν ήταν πολίτες, δεν ήταν εργαζόμενοι, δεν είχαν πολιτικά φρονήματα, δεν ήταν τίποτα. Ήταν μόνο άνθρωποι που θέλαν να ζήσουν. Εκεί λοιπόν αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι κάθε κράτος, κάθε εθνικό κράτος, κάθε εθνική κυβέρνηση αποφάσιζε μόνο του, με βάση τις δικές του ανάγκες, πώς θα χρησιμοποιήσει το προσφυγικό και δεν είχε καμία δέσμευση να ικανοποιήσει τα αιτήματα ασύλου. Έτσι βλέπαμε μια Ευρώπη να αγωνίζεται για αναλογικό επιμερισμό των προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και κάθε χώρα μόνη της να έχει τη δική της πολιτική, είτε λέγεται Ορμπάν, είτε λέγεται Σαλβίνη, είτε λέγεται όπως θέλει κάθε κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα σήμερα είναι άκρος επίκαιρα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Πάμε στο κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος ήταν το πιο ιτημένο της εποχής του νεοφιλελευθερισμού. Διότι πλέον οι άνθρωποι χάσανε τη στοιχειώδη προστασία που είχαν για να είναι αξιοπρεπείς. Και βεβαίως λένε σαν ηγεμονικό λόγο ότι μα η κερδοφορία του καπιταλισμού δεν ήταν όπως παλιά, όπως μετά τον πόλεμο, άρα πρέπει να περιορίσουμε και τις παροχές. Δεν είναι αυτό όμως. Είναι ένα νέο πολιτικό υπόδειγμα που εισήγαγε ο νεοφιλελευθερισμός και έγινε ηγεμονικό και κυρίαρχο, να μην υπάρχουν παροχές γιατί είναι δαπανηρές,
να μην έχει εξασφάλιση, άρα και κοινωνική ασφάλιση, ο εργαζόμενος, να μην παίζουν ρόλο τα συνδικάτα, γιατί δεν υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, ώστε να είναι όλοι έρμεα της όρεξης του κάθε εργοδότη. Και αυτό ήταν η μεγάλη επίσης ήττα που διαμορφώθηκε σε αυτά τα χρόνια. Η αριστερά, όπως ξέρετε, δημιουργήθηκε με βάση τις αντιλήψεις και τις επαναστάσεις της Γαλλικής κυρίως Επανάστασης. Και άρα έχει άμεση σχέση με τη δημοκρατία. Γιατί αυτό ήταν η δημοκρατία, το να αφαιρείς εξουσία από τα κράτη προς όφελος των πολιτών. Και γι' αυτό η δεύτερη μεγάλη ιστορική στιγμή που ήταν η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, όταν δηλαδή έγινε καθολικό δικαίωμα της ψήφου, τότε και μπήκαν οι άνθρωποι μέσα στην πολιτική, εκλέγανε κυβερνήσεις, τις κατεβάζανε και μέσα από όλο αυτό τον πολιτικό και κοινωνικό ανταγωνισμό ήταν ρυθμιστές της τύχης τους και της προοπτικής τους. Αυτό λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα είδαμε, τα λέω τώρα πολύ συνοπτικά, ότι μέσα στον νεοφιλελευθερισμό πλήγηκαν θανάσιμα. Τι κάνει λοιπόν σήμερα η αριστερά, και με αυτό κλείνω, η αριστερά που κατά τη γνώμη μου δημιουργήθηκε μέσα από αυτές τις μεγάλες κοινωνικές ανατροπές και από αυτές τις μεγάλες επαναστάσεις, αυτό που κάνει είναι σήμερα να σηματοδοτήσει τι θέλει. Και δυστυχώς δεν είναι η εποχή που θα σηματοδοτήσουμε ότι θέλουμε τον σοσιαλισμό ή τον κομμουνισμό, το οποίο ίσως κυρίως σε νέους ανθρώπους να μην λέει καν τίποτα, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά να δώσει τη μάχη πάνω σε αυτά τα τρία ζητήματα. Δηλαδή στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος και στα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να λειτουργήσουν, ώστε να μπορέσουν πραγματικά να σκύψουν επάνω στους πολίτες που δοκιμάζονται βαθύτατα από όλη αυτή την πολιτική και από όλη αυτή τη βαρβαρότητα, ώστε να ανακτήσουν πρώτον την αυτοπεποίθησή τους. Διότι αν δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις αξιοπρέπεια. Αν δεν έχεις καλό μισθό, δεν έχεις επίσης αξιοπρέπεια. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και ταυτόχρονα είναι αλληλένδετο το γεγονός ότι απαιτείς από το κράτος πρώτον να σέβεται τα ατομικά σου δικαιώματα και άρα να είναι απόν από αυτά για να τα ασκείς ελεύθερος, και δεύτερον να είναι παρόν στα κοινωνικά σου δικαιώματα. Δηλαδή σε αυτά που σου παρέχει. Αυτή η παρουσία απουσία που κάνει αυτό το κράτος δικαίου να είναι τόσο ελκυστικό είναι και όλο το παιχνίδι που παίζεται σήμερα παντού. Βλέπουμε να μιλάνε όλοι για λιγότερο κράτος, αλλά να θέλουν όλοι το κράτος να είναι απλώς κράτος αρρωγής στο κεφάλαιο και στις επιχειρηματικές ελίτ. Αυτό λοιπόν το ζήτημα που διαφοροποιεί την αριστερά από όλες τις άλλες αντιλήψεις που εκφέρουν τα πολιτικά κόμματα είναι ότι εμείς, θεωρώντας ότι στο επίκεντρο είναι οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους, ζητάμε να παρεμβαίνουμε με μια αριστερή πολιτική, ώστε και το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος και τα ανθρώπινα δικαιώματα να μπορούν να λειτουργούν, να μπορούν να λειτουργούν ανακουφιστικά για τις κοινωνίες και ταυτόχρονα να μπορούν να ανοίγουν προοπτικές κοινωνικής χειραφέτησης. Και θέλω να πω εδώ και κλείνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα προτάγματα έχει και νομίζω ότι μετά τον Αύγουστο και σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έκανε όλες τις συμβολικές κινήσεις που αναδεικνύουν ακριβώς αυτό που σας λέω. Το να ζωντανέψουν όλες αυτές οι ιστορικές στιγμές και να ξαναλειτουργήσει το κράτος όπως είναι. Όπως θα έπρεπε να είναι, όπως το ονειρεύτηκαν αυτοί που έδωσαν το αίμα τους στις επαναστάσεις, ώστε να μπορούμε πραγματικά να απολαμβάνουμε και την ειρήνη και την ελευθερία και την ασφάλεια. Και σε αυτό το σημείο ίσως έχει αξία να πούμε ότι ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει πραγματικά να καταλάβει ότι είναι έτσι ένας κρίκος αυτής της βαθιάς δημοκρατικής τομής που έγινε στο κράτος μέσα στο 20ο αιώνα, και αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσει, να μπορεί να αισθάνεται υπερήφανος το ότι μπορεί
με την ενέργειά του, με την υπογραφή του, με την κουβέντα του, να συντελεί στην αναπαραγωγή αυτών των ιστορικών κατακτήσεων που υπήρχαν και πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν, ώστε να μπορούμε να μιλάμε με την επανεκλογή μας, μπαίνω και στο αισιόδοξο κομμάτι, στην κυβέρνηση, για μια νέα φάση όπου θα μπορούμε να δούμε το κράτος όπως πραγματικά είναι, με τις δυνατότητες που ανοίγει στην παρέμβασή μας σαν κυβέρνηση ή σαν οτιδήποτε άλλο ή σαν πολίτες με κινήματα, για να έχουμε τη δυνατότητα πραγματικά να μιλήσουμε για ριζικές αλλαγές στο μέλλον που τις έχουμε όλοι τόσο ανάγκη και βλέπουμε συνεχώς ότι υπάρχει μια τάση οπισθονδρόμησης, παλινόρθωσης, ρεβανσισμού σε όλο τον κόσμο και αποτελούμε για μια ακόμα φορά την εξαίρεση και το παράδειγμα του πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα αλλιώς, το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα πράγματα ώστε να είναι σε μια κοινωνική προοδευτική κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.